χρήσω ένα μήνυμα. Υπάρχουν τα social media. Ποια κυβέρνηση ανέλαβε οργανωμένα να προσλάβει ποντίους που να γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα? Γιατί ο γεωπολιτισμός είναι ένα εργαλείο που μπορεί να στηθεί ειρηνικά για να συμπάρξουμε με τους γείτονές μας. Και να μιλάει στην τουρκική και να εκπέμπει στον πόντο μηνύματα. Υπάρχουν τεντροσιανοί σήμερα εξισλαμιστέντες. Πόντι, εγώ συνάντησα τη Γερμανία πριν από 5 χρόνια, 6, έναν ο οποίος ανακάλυψε από ένα τεστ που έκανε DNA ο ίδιος, το υπάρχει, το έκανα και εγώ αυτό, ότι έρχεται ελληνική ρίζα, ποντιακή. Και άρχισε να ψάχνει και βρήκε ότι βρήκε συγγενείς στην Ελλάδα. Να οργανώσει η Βουλή, επιτέλους κάποιος, η κυβέρνηση, δεν είναι ακριβό αυτό το πράγμα. Επικοινωνία στα social media για την ελληνική παρουσία και τώρα. Διαβάλλω το ερμηνευτική. Γιατί υπάρχουν τώρα. Πάτα τα διάκρι. Πήγα στο Μπουργκάς, πύργος, Πλόβδη, Φιλιππούπολη, ελληνικές πόλεις.
στην πλατεία εκεί και πήγα καφέ. Και με πλησίασαν τέσσερις νεαροί. Τέσσερα νέα παιδιά. Και μου λένε Έλληνας, λέω Έλληνας. Τα αγγλικά του τα παιδιά. Λέει, ξέρεις, εμένα ο παππούς μου ήταν Έλληνας. Λέει και ο άλλος, και εμένα η δικιά μου γιαγιά ήταν Ελληνίδα. Και στο σπίτι λέει, μιλάμε ελληνικά ακόμη και τώρα, σπαστά ελληνικά μιλάμε. Το καταλαβαίνω, τους ξεχάσαμε όλους. Αυτοί όμως είναι εργαλείο. Γεωπολιτισμικό, πολιτιστικό, πολιτισμικό εργαλείο επιθετικό. Που βάζεις μου κέντρα και τσιγκλάς τον άλλον. Χωρίς να κάνεις πόλεμο όμως, όχι. Βάλα το την απορία του Τούρκου, ρε εσύ μεγάλε. Όταν ήταν το 1100 μετά Χριστόν εδώ η δική σου η πρόγονη κρίση Τούρκος, ήταν 30.000 με το ζόρι. 30.000 άτομα ήταν. Πώς είστε 70-80 εκατομμύρια τώρα. Ποιοι κάνουν παιδομάζωμα. Το DNA σου μυρίζει Ελλάδα, είναι Ελλάδα. Το DNA σου. Αλλά ακούστε τους αντιρατσιστές ρατσιστές. Μιλούν εύκολα για το εμβόλιο, το mRNA που μπαίνει στο DNA που κάνει αυτό και αυτό. Αλλά όταν σου λες ότι πρέπει να δούμε το DNA των ανθρώπων, φυσικό καλό είναι οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι, η Μεγάλη Ελλάδα για να ειρηνεύσει η περιοχή, α, ρατσιστικό είναι αυτό. Και μπορούν εύκολα οι ίδιοι άνθρωποι να αγωνίζονται για το κράτος του Παλαιστινίου, αλλά δεν μπορούν για το κράτος του έθνους στην Ελλάδα να αγωνίζονται. Είναι τρελά αυτά που συμβαίνουν. Είναι παλαβά. Αλλά επειδή είμαι από αυτούς που θέλω να ενημερώνω τους τηλεθεατές, ας δούμε τελικά τι στο καλό είναι η Τουρκία. Τι στο καλό είναι η Τουρκία, ποιο είναι το δόγμα του Ερντογάν. Το πιστεύω. Παντουρκισμό.